Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Αν έρχεστε πρώτη φορά, κάντε μια εγγραφή, είπαμε, είναι δωρεάν και πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Σήμερα το φαγητό που θα κάνω είναι κοτόπουλο, μπουτάκια έχω πάρει, λεμονάτο στην κατσαρόλα, με λαζάνια. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι 3 μπουτάκια κοτόπουλου, τα οποία τα έχω κόψει στη μέση. Τα έχω αφήσει αρκετή ώρα σε χαρτί κουζίνας να στραγγίξουν καλά τα υγρά του. Έχω ένα κρεμμύδι μεγάλο χοντροκομμένο και 2 σκελίδες σκόρδο. Έχω το χυμό από 1,5 λεμόνι. Ένα κρασοπότηρο κρασί. Πιπέρι. Αλάτι, τα λαζάνια μας και λάδι, το οποίο το έχουμε βάλει ήδη στην κατσαρόλα. Θα βάλουμε πρώτα το κοτόπουλο. Θα το αφήσουμε να ροδίσει καλά και από τις 2 μεριές και στη συνέχεια θα ρίξουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο. Θα το γυρίσουμε καλά κανά 2 φορές. Ρίξουμε το κρεμμυδάκι με το σκόρδο. Θα σβήσουμε με το κρασάκι. Ένα κουταλάκι αλάτι θα βάλουμε, όχι περισσότερο. Και πιπεράκι. Θα ρίξουμε και το λεμονάκι μας. Το πουλάκι έχει ροδίσει πάρα πολύ καλά. Θα ρίξουμε και λίγη πάπρικα γλυκιά. Έτσι, για γεύση. Θα ρίξουμε νεράκι. Το σκεπάσαμε, χαμηλώσαμε τη φωτιά στο 6 και περιμένουμε να γίνει το κοτόπουλο. Το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε δίπλα στην πιατέλα. Οπα!
έτοιμο, το βγάλαμε δίπλα. Έχουμε προσθέσει λίγο νεράκι. Μόλις πάρει βράση, θα ρίξουμε τα λαζάνια. Τώρα θα περιμένουμε να βράσουν. Τα λαζάνια δεν θέλουν πολλή ώρα, συνήθως πρώτα ζυμαρικά. Γύρω στα 2-3 λεπτά, γιατί αυτά φουσκώνουν και όλα μετά. Βάλαμε και το κοτοπουλάκι πάλι μέσα. Θα τα αφήσουμε 5 λεπτάκια να φουσκώσει για να σερβίρουμε στο πιάτο να το δούμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε τυράκι τριμμένο από πάνω. Εμάς δεν μας αρέσει ιδιαίτερα το τυρί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι γούστα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι αυτό, κάντε και ένα like στο κανάλι μας και είπαμε μία εγγραφή για να βλέπετε και τα επόμενα βιντεάκια που θα έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ.